Τώρα, κυρίες και κύριοι, πίσω στα δικά μας και στην πολιτική κόντρα τη δική μας. Αντιδράσεις σε Νέα Δημοκρατία και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προκάλεσαν δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε κομματική εκδήλωση. Η ατάκα του Χρήστο Σπίρτζη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει τη δημοκρατία με το καλό ή με το άγριο, αλλά και η φράση του Παύλου Πολάκη ότι στο ΠΑΣΟΚ είναι πιασμένοι και στο ΚΚΕ κολλημένοι, προκάλεσαν νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Και θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας με το καλό ή με το άγριο. Είτε με το καλό, είτε με το άγριο. Όπως λέει και ο Παύλος, τη δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Εάν δεν δεχτούν, είτε γιατί είναι πιασμένοι, πασόκινα, είτε γιατί είναι κολλημένοι, κουκουέ, γιατί θέλει σε 2.000 χρόνια να λοιπόν, άμα δεν θέλουν, τότε δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και θα πάρουμε αυτοδύναμο και ισχυρό ποσοστό κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Αυτές οι δύο δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΚΚΕ. Δηλαδή, αυτοί που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας είναι πιασμένοι και κολλημένοι. Με το άγριο, πιασμένους και κολλημένους, πολλή δημοκρατία μυρίζει. Οι συντονισμένες αήθεις επιθέσεις της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής καταδεικνύουν ότι η κυβερνητική σύμπραξη με τον Πάνο Καμένο δεν είναι διόλου τυχαία. Άλλωστε, συνέβη δύο φορές. Απόλυτα αναμενόμενο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αναμασούν τη διαχρονική συκοφαντία των συστημικών κομμάτων και ιδιαίτερα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Σε βάρος του ΚΚΕ, περικολλημένων που θέλουν να έρθει ο λαός πίσω 2.500 χρόνια.